Πάντως, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κικέρογλου ότι αν θέλουμε κάποια στιγμή να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα για την ελληνική οικονομία, το πώς εξελίχθηκε και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τεράστιο έλλειμμα εισαγωγών-εξαγωγών, να έχουμε μεγάλο έλλειμμα του κράτους και να έχουμε μια οικονομία η οποία δεν ενθαρρύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε ένα φόρουμ. Αλλά να σας πω, όχι σε μια εξεταστική. Αυτό θα πρέπει, κύριε Κοτρώτη, ακούστε το παράλογο. Θα συνεδριάζει σε ένα μήνα, την ίδια μέρα, στο χτίριο της Βουλής, θα συνεδριάζουν τρεις επιτροπές, την ίδια μέρα. Θα συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή, γιατί μπήκαμε στο μνημόνιο. Ναι. Στη διπλανή αίθουσα θα συνεδριάζει η Επιτροπή Κωνσταντοπούλου για το επαχθές χρέος, ναι, κατηγορώντας τους ξένους και τον εαυτό μας γιατί δανειστήκαμε. Και στην Επιτροπή Οικονομικών θα συνεδριάζει η Επιτροπή για το τρίτο μνημόνιο για να δανειστούμε. Αυτό το παράλογο, ναι, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η μία επιτροπή θα λέει γιατί μπήκαμε στο μνημόνιο, η άλλη γιατί κακώς δανειστήκαμε και η τρίτη θα κοιτάει τους όρους του νέου δανεισμού. Είδατε, όταν δεν λογαριαζόμαστε με το παρελθόν, μας ακολουθεί, κύριε Λιονταράκη. Είναι υποκρισία, ή όταν είναι υποκρισία η προσπάθεια να δούμε το παρελθόν.